Καλημέρα σου κύριε, τι κάνετε. Καλημέρα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Γιατί αν ήταν Άρης Απόπλος για Αλέξη θα ήταν πρόβλημα. Έτσι. Νοστίμησε χθες το φινάλ, έτσι. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκε λίγο. Τα χρειάστηκε ο Άρης από αυτή η διπλή ζώνη άμυνα στην Νίκη. Είναι γνωστό ότι ο Άρης όταν έχει απέναντί του ομάδες που παίζουν με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί εύκολα να διασπάσει τέτοιες άμυνες. Είχε μια δυσκολία, δεν είχε ενέργεια καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Και γι' αυτό ο προπονητής του αναγκάστηκε πολύ νωρίς με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει όλη τη δεξιά πλευρά, να βάλει και ένα πιο γρήγορο χαφ αντί του Ντουκουρέ, τον Φερστράτη, για να κλέψει λίγο μπάλες και να ανέβει πιο γρήγορα στην επίθεση. Τον Ντουμπάτζο. Πέταξε και το Ζαμόρα μετά. Ναι, τη δεξιά πλευρά είπε όλοι που άλλαξε. Ναι. Και αυτό ανέβασε το τέμπο λίγο, τις ταχύτητες, τις εντάσεις. Ήρθε το 1-0 και στο τέλος στις καθυστερήσεις μπήκαν και άλλα δύο τέρματα και ηρέμησε και ο Μάτζιος, γιατί το μόνο που δεν θα ήθελε ήταν να πάει τώρα ενδιάμεσα από εκτός έδρας αγώνες στον επαναληπτικό να είναι στην Πρίζα, στην Κίτα, και να πρέπει να χρησιμοποιήσει και πάλι τους περισσότερους από τους βασικούς. Τώρα νομίζω αυτό το 3-0 του δίνει τη δυνατότητα να κάνει το rotation που θέλει την επόμενη Τρίτη στον επαναληπτικό. Αλλά φυσικά όλοι νομίζω ότι οφείλουν σήμερα να πούνε ένα μεγάλο μπράβο και να ανάψουν και μια λαμπάδα σε αυτό τον απίστευτο ποδοσφαιριστή. Το Τσέχο Νεμπεγλέρα, όπως με έστειλε σήμερα ένα. Τσέχο Νεμπεγλέρα. Τσέχο Νεμπεγλέρα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, εμείς τον αγαπάμε τον Νεμπεγκά, αλλά είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα. Μεγαλύτερο. Εννοεί όσον αφορά τα τρεξίματα, δηλαδή. Όχι, εντάξει. Για κατάπαυστα σε αυτό το κομμάτι, θα συμφωνήσω μόνο. Γιατί στα υπόλοιπα είναι σαφώς εντελώς διαφορετικό. Τιμούμε ρε Μπέκαμ, αλλά ανταρρύντα φίλε πιο πολλές παραστάσεις. Τι λέμε τώρα. Εσύ, να σας πω κάτι. Μερικές φορές το ποδοσφαίρο είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πραγματικά θα ήταν τεράστια έκπληξη. Στα δικά μου μάτια αδιανόητο αυτός ο παίχτης να μην κάνει τη διαφορά στον Άρη. Δηλαδή έχει τέτοιο βιογραφικό. Πλάκα κάνουμε τώρα. Όταν παίρνεις έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ηγετική φυσιογνωμία σε μια ομάδα της Μπουντεσλίγκα επί σειρά ετών. Τι να λέμε τώρα. Σταματά η κουβέντα. 9 έτη στην Bundesliga με Φράιμπουργκ και Χέρτα έκανε τα πάντα. Ναι. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο χρόνια. Σωστά. Και ειδικά όποιος είχε δει Χέρτα, μια προβληματική ομάδα με ψυχολογικά προβλήματα, με. Ήταν μονίμως σημείο αναφοράς αυτός. Μονίμως. Αυτός τον ξελάστρο χθες είναι ένας παίκτης που κάνει το εξής εκπληκτικό. Είναι εξίσου καλός και στο κομμάτι και στη φάση άμυνας αλλά και στη φάση επίθεσης. Δηλαδή θα πατήσει περιοχή, θα απειλήσει, θα εκτελέσει με κάθε τρόπο. Είναι πραγματικά και ένας δεύτερος προπονητής μέσα στο γήπεδο για το Μάντζιο. Και ένας άλλος, όπως με ρώτησε χθες, κρίμα που ήρθε στα 33. Του λέω φίλε, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ούτε απ' έξω να περάσει σε μικρότερη ηλικία. Και μακάρι ο Άρης να είχε κανένα δύο τέτοιους. Παρά κάτι πάρδο και δεν ξέρω εγώ τώρα να μην το ανοίξω, να μην ανοίξω αυτή την κουβέντα. Τώρα, ηρέμησε χθες ο Άρης και στρέφει λίγο το ενδιαφέρον του στη μεταγραφική του ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κοντά στο να κλείσει ένα winger. Καλά, μην βιάζεσαι, 25 είναι. Έχουμε ακόμα. Όχι, δεν βιαζόμαστε τώρα, θα τα μοιάζει. Νομίζω θα κλείσει ένας winger, είναι πολύ κοντά από ό,τι μαθαίνω, σε ένα winger ο Άρης. Προσπαθεί έστω και τώρα στο τέλος να βάλει επιτέλους αυτό το επιθετικό που έχει ζητήσει ο Μάντζιος και έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν προσωπική εκτίμηση, γιατί ούτως ή άλλως το είχε ζητήσει και ο Μάντζιος, ότι χρειάζεται και ένα παίκτη εκεί στα αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Καλός χρυσός στο Φεράρι, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει. Ναι, από τη στιγμή που έχει τελειώσει το ζήτημα. Ο Ματαρίτα, εντάξει. Δεν υπάρχει δεύτερο. Θέλουμε, ναι, θέλουμε. Εντάξει, υπάρχει ο Μοντόγια, αλλά. Είναι δεξίμπακ. Εντάξει, είπαμε. Παίζει κατά ανάγκη εκεί. Κάνε μας την εξυπηρέτηση, το είπαμε. Ναι. Και πάει να μονιμοποιηθεί. Ναι, το ξέρω, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, επειδή είναι καλός παίχτης, και αυτός καταλαβαίνει ότι για να παίζω πρέπει να παίζω και λίγο αριστερά. Γιατί με τον Ντουμπάτζο δεν παίζει δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ντουμπάτζο όταν παίξει δεξιά λίγο δύσκολα. Και χθες που έπαιξε το πρώτο ημίχρονο δεν βοήθησε καθόλου. Και πήγαινε μονόπατα ο Άρης. Νομίζω ότι και αυτός έχει καταλάβει ότι περισσότερες πιθανότητες έχει να παίζει αριστερά παρά δεξιά. Ναι. Το θέμα ότι αυτό είναι αλχημία, δεν είναι. Είναι λύση ανάγκης. Δεν είναι κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να έχεις έναν παίκτη στα αριστερά με καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτά που έχει ο Φεράρι. Σίγουρα καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί ο Φεράρι εκεί δεν είναι και τόσο αξιόπιστος. Αλλά νομίζω ότι και στην επίθεση, στην αριστερή του πτέρυγα, γενικότερα χρειάζεται κάτι καλύτερο. Με Καρλίτος ακόμα ασχολείται ο Άρης? Όχι. Ο Καρλίτος ασχολήθηκε με τον Άρη. Να. Δεν ασχολήθηκε ο Άρης με τον Καρλίτος. Καλά, δεν τον άφηνε και Λαμία εύκολα να φύγει. Παιδιά, ζητούσε λεφτά από τον Άρη. Ναι. Οπότε δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι σήμερα
ίσως ανακοινωθεί κάτι μεταγραφικό, αρχικά με έναν αριστερό winger, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Μάλιστα. Ωραία κύριε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.